στη μεταποίηση, στον τουρισμό και στις υπηρεσίες μέσω των ΠΕΠ, που είναι 456 εκατομμύρια ευρώ από πλευράς δημόσιας χρηματοδότησης. Και είναι επίσης εξέλιξη το πρόγραμμα ICT for Growth για τις επιχειρήσεις πληροφορικής ή για τις επιχειρήσεις που θέλουν να βάλουν την πληροφορική στις δικές τους δραστηριότητες, που είναι ύψος 120 εκατομμυρίων ευρώ. Και ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για το λιάν εμπόριο από τις δράσεις της ψηφιακής σύγκλησης. Αυτά ως προς τις δράσεις που κάνουμε για τη στόχευση της ρευστότητας. Επιχειρούμε να κάνουμε κάθε κίνηση που το επιτρέπουν οι συνθήκες, γιατί ξέρουμε ακριβώς πόσο ζωτική σημασία είναι αυτό το οξυγόνο, αυτό το αίμα για τις επιχειρήσεις. Και έρχομαι αμέσως στο δεύτερο άξονα της προσπάθειάς μας, που είναι η απενοχοποίηση των επιχειρηματιών, της επιχειρηματικότητας και η ανταγωνιστικότητα. Εγώ δεν κρύβω να σας πω, το φωνάζω, η λέξη επιχειρηματίας και η λέξη ανταγωνιστικότητα μέχρι προλίγου καιρού ήταν απαγορευμένες λέξεις σε αυτόν τον τόπο. Και εδώ βάζουμε στην κορυφή των αναγκαίων λέξεων που πρέπει όλοι να τις επαναλαμβάνουν παντού τη λέξη ναι στην επιχειρηματικότητα, ναι στην ανταγωνιστικότητα, ναι στον επιχειρηματία. Και αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται διαρκώς από όλους, γιατί μόνον μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Και όχι μόνον επειδή θα βγούμε από την κρίση. Και μετά την κρίση. Αυτό είναι το σωστό μοντέλο που παράγει ανταγωνιστικότητα, παράγει τα προϊόντα εκείνα που κάθε χώρα μπορεί να έχει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Επί δεκαετίες υπήρχε μια αυθαιρεσία μιας ανεξέλεγκτης γραφειοκρατίας, μιας ασίδωτης, αν θέλετε, ακόμα και θα το πω και αυτό, συντεχνιακής νοοτροπίας, που έπνιγαν την επιχειρηματικότητα και βύθιζαν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος. Αυτό αλλάζει και αντιμετωπίζουμε αυτές τις τρευλώσεις σε όλα τα επίπεδα. Στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, στην αγορά εργασίας, στην προσπάθεια εξάλληψης της γραφειοκρατίας, με πρωτοβουλίες όπως είναι ο καινούριος επενδυτικός νόμος. Πραγματικά θα παρακαλούσα τον καθένα από εσάς να μπει στο διαδίκτυο και να το διαβάσει. Την πρόταση που κάνουμε. Θα δείτε τελείως καινοτόμες ιδέες από αυτές που όταν μαζί με τον καθένα σας συζητάμε σε κάποια ταβέρνα ή έξω ή τα λέμε μεταξύ μας, λέτε γιατί δεν κάνετε αυτό. Τώρα το έχουμε κάνει και είναι χρήσιμο να το γνωρίζετε. Πιστεύω ότι μόνο με τέτοια μέτρα και παράλληλα με την παιδεία που δίνει μόρφωση στα νέα παιδιά μπορούμε πραγματικά να φτιάξουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Και εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μόνιμα ένα συμβόλαιο κοινωνικό πραγματικό όμως μεταξύ της κοινωνίας, των ανθρώπων δηλαδή που θέλουν να δημιουργήσουν και της ελληνικής πολιτείας. Θέλω να σας πω για ορισμένα σημαντικά βήματα που κάναμε. Προχωράμε σε 25 παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε σε αυτό προηγουμένως ο Αντώνιο Ταγιάννη. Σε 25 παρεμβάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών στις εξαγωγές. Με στόχο τη μείωση του χρόνου και του κόστους των εξαγωγών κατά 50 και 20% αντίστοιχα. Μειώσαμε το ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ. Θεσμοθετήσαμε τα προτυποποιημένα καταστατικά και κυρίως τη διευκόλυνση δεύτερης ευκαιρίας για τους επιχειρηματίες. Γιατί υπήρχε εδώ και αυτή η λαθεμένη, στρεβλή κοινωνική αντίληψη. Ότι κάποιος ο οποίος δεν πάει καλά στην πρώτη του επιχείρηση, πέφτει έξω, αν το πούμε έτσι, είναι εξορισμού καταδικασμένος για το υπόλοιπο της ζωής του. Δεν είναι έτσι. Και ελάχιστη ιστορία να διαβάσει κανένας των μεγάλων επιχειρηματικών πρωτοβουλίων που αναλήφθηκαν παγκοσμίως και ανθρώπων που πραγματικά τους βγάζουμε σήμερα όλο το καπέλο, θα δείτε ότι στην πρώτη φάση της ζωής τους πάρα πολλές φορές είχαν αποτύχει πλήρως αυτό που είχαν προσπαθήσει. Και θα ήταν η δευτέρα πλάνη ηχείρων της πρώτης να ξεκινούσαμε και πάλι ασπαζόμενοι μια τέτοια στρεβλή άποψη και νοοτροπία. Υιοθετήσαμε μετά νέες απλούστερες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις, ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να πουλούν προϊόντα τους σε περισσότερα σημεία, ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό, και καταργήσαμε τα τελευταία εμπόδια στο να είναι πλήρως απελευθερωμένη αγορά που αφορά τα φορτηγά μικρού και μεγάλου τονάζ. Φέρνουμε το νέο επενδυτικό νόμο που σας είπα πριν,
τι χτυπάει, γραφειοκρατία, τι φέρνει, ταχύτητα και διαφάνεια. Δημιουργεί μια κεντρική, ο νέος νόμος αυτός, κεντρική αδειοδοτική αρχή για τις στρατηγικές και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το έχω πει στα αγγλικά και το λέω στους ξένους που έρχονται. Θέλω η Ελλάδα να γίνει από χώρα red tape σε χώρα red carpet προς τον επιχειρηματία. Αυτό θα πει φιλική διάθεση και διευκόλυνση για την επιχείρηση του καθενός. Έχουμε σε εξέλιξη ένα ευρύτατο πλαίσιο, όπως ξέρετε, αποκρατικοποιήσεων που θα εξασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει νέα όθηση στην οικονομία και νέα ανάκαμψη. Πιστεύω, επιστροφή στην ανάκαμψη. Και σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε και με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό διεθνείς συνεργασίες, όπως κάναμε με την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΟΟΣΑ, για να απελευθερώσουμε κι άλλους τομείς της αγοράς, να αρθούν εμπόδια εισόδου, να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και σε λίγο χρονικό διάστημα. Με δύο λόγια, προσπάθεια να γίνει η ελληνική οικονομία ανταγωνιστική, εξωστρεφής, φιλική προς τον επιχειρηματία. Και σε αυτή την προσπάθεια εντάσσεται και αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος που προετοιμάζουμε για τον Ιούνιο. Τέσσερα σημεία μόνο να πω, εν είδη τίτλων, απλούστερο σύστημα, αυστηρότερες τιμωρίες εκείνους που επιμένουν να φοροδιαφεύγουν, εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας ώστε να γίνονται αυτόματα επαληθεύσεις, και ο προσωπικός μου στόχος πάντα είναι, και δεν αλλάζει αυτή η φιλοσοφία μου, ότι πρέπει να υπάρχουν χαμηλότεροι συντελεστές για να έχουν κίνητρο και οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν το κρύβω ότι ήμουν πάντοτε υπέρ του 15% ενός ενιαίου flat rate tax. Δεν πρέπει, δηλαδή, δεν πρέπει η φορολογία να πλήττει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Και να το πω ακόμα πιο απλά και πρακτικά, δεν μπορεί σε μια χώρα που έχει υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, δεν μπορεί να υπάρχει από τους έξω η προσδοκία ότι θα γίνουν εδώ πέρα οι τεράστιες επενδύσεις, όταν δίπλα μας η Τουρκία, η Βουλγαρία ή όλες οι άλλες χώρες οι ανταγωνιστικές έχουν στο μισό τις δικές τους, τους δικούς φορολογικούς συντελεστές. Δεν γίνεται. Εξορισμού δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνω. Όσο και να μειωθούν τα άλλα τα κόστη μου. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει εκεί να είναι ο προσανατολισμός μας. Δεν μπορώ να πω ότι ένα δίκαιο και ένα καθαρό και ένα αναπτυξιακό απόλυτα φορολογικό σύστημα αυτήν την ώρα της κρίσης μπορώ εγώ να το υποσχεθώ να γίνει αμέσως. Δεν μπορώ, δεν το κάνω ποτέ, δεν μπορώ να πω ψέματα. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η προτεραιότητα είναι σε αυτή τη στιγμή να σταθεροποιήσουμε υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα για τον επόμενο χρόνο, γιατί όσο πετυχαίνουμε την ανάκαμψη τόσο πιο γρήγορα θα βγαίνουμε από την κρίση. Και όσο καθιστούμε αξιόπιστο το φορολογικό σύστημα και θα πιάνουμε τους στόχους μας, τόσο θα μπορούμε και να κατεβάζουμε τους συντελεστές. Και το λέω αυτές τις μέρες κυρίως που υπάρχει και η συναντήση με την Τρόικα και αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε σε ώρες αναταράξεων. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζούμε σε μια διεθνοποιημένη αγορά, ανταγωνιστική, έντονα ανταγωνιστική αγορά, και ο στόχος είναι η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, δηλαδή κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, λέω εγώ, να εξαρτάται άμεσα από τη δυνατότητα αξιοποίησης των επιχειρηματικών ευκαιριών που υπάρχουν. Και ειδικά μάλιστα το λέω σήμερα που τόσο λόγω της ΥΦΕ στην Ευρώπη όσο και λόγω των μεγάλων καινούριων προκλήσεων στη διεθνή οικονομία, οφείλουμε αυτές τις δυνάμεις μας να τις συνδυάσουμε. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει, φίλες και φίλοι, με εσωστρέφεια. Μόνο με τη συνεργασία και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Γι' αυτό και αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως η σημερινή, φέρνουν πιο κοντά τους ανθρώπους της επιχειρηματικής μας κοινότητας, φέρνετε πιο κοντά με εμάς φίλους ξένους που έχουμε την τιμή να παρίστανται ανάμεσά μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Μας δίνουν νέα προοπτική. Σε ό,τι λοιπόν αφορά την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση,
ερχόμαστε και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να εργαστούμε για να δημιουργήσουμε το αναγκαίο, δυνατό, φιλικό, επιχειρηματικό περιβάλλον και την πρόωθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών πάνω στο οποίο βασίζεται και η σημερινή και αυριανή σας συνάντηση, που επιτρέπει δηλαδή στους ανθρώπους αγοράς να πάρουν το ρίσκο, να είναι τολμηροί, να κάνουν πράξη τις ιδέες τους. Αυτό τελικά δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και δημιουργεί πλούτο. Θέλω λοιπόν πραγματικά να ευχαριστήσω την παρουσία του καθένα από εσάς ξεχωριστά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Να σας πω ότι εύχομαι από καρδιάς η εκδήλωση αυτή να συμβάλλει αποφασιστικά στη μάχη που δίνουμε όλοι μας για ανάκαμψη, για ανάπτυξη και για μια καλύτερη προοπτική για το μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.